Καλησπέρα, Νικήτα. Δεν βγήκε άσπρος καπνός τελικά αναφορικά με το μέλλον των εισιτηρίων και τις κρατήσεις επιβατών που έχουν ακυρωθεί εξαιτίας του κορονοϊού, στους οποίους περιλαμβάνονται και χιλιάδες Κύπροι. Πληροφορίες στο Αντένα αναφέρουν ότι στη συνεδρία των Υπουργών Μεταφορών σχηματίστηκαν δύο στρατόπεδα. Από τη μία, 12 κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, που υποστηρίζουν να δοθεί ανάσα στις αεροπορικές εταιρείες, ώστε σε πρώτο χρόνο να παραχωρούν μόνο κουπόνια και η επιστροφή χρημάτων να μετατεθεί χρονικά, εάν και εφόσον οι καταναλωτές δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κουπόνια. 4 ακόμη κράτη-μέλη φαίνονται να έχουν προσχωρήσει στο στρατόπεδο αυτό. Τα υπόλοιπα όμως 11 κράτη-μέλη διαφωνούν, όπως και η Κομισιόν, θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν τα δικαιώματα των επιβατών για άμεση αποζημίωση, εάν το επιθυμούν. Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση. Ως αποτέλεσμα των διαφωνιών που καταγράφηκαν, το θέμα βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα και σύμφωνα με κοινοτικούς κύκλους, δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί ρύθμισή του στο ανώτατο επίπεδο, μια τηλεδιάσκεψη ενδεχομένως των ηγετών των κρατών μελών. Να πούμε σε μια άλλη εξέλιξη ότι πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ύπατος εκπρόσωπος Γιωσέ Μπορέλ υπεραμήνθηκε της έκθεσης της ΕΙΕΤ, σύμφωνα με την οποία Ρωσία και Κίνα κατονομάζονται ως πηγές παραπληροφόρησης στο ζήτημα του κορονοϊού, δημιουργώντας συνθήκες αποσταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπορέλ απέρριψε ισχυρισμούς ότι η έκθεση έγινε υπιότερη σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο, κάτι που του είχαν αποδώσει κύκλοι της Ευρωβουλής αλλά και δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες ενέδωσαν σε διαβήματα του Πεκίνου.